Πράγματι, στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης που έχει η Περιφέρεια Πελοποννήσου, η Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας με το Υπουργείο Πολιτισμού, ολοκληρώθηκε η μουσεολογική προμελέτη για το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Σπάρτης. Αυτό ήταν ένα προαπαιτούμενο προκειμένου να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για την μελέτη του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου. Είμαστε πραγματικά ικανοποιημένοι με πολύ σκληρή δουλειά, μεθοδευμένες κινήσεις, στοχευμένη δράση. Κατορθώσαμε να βάλουμε αυτό που λέγεται στη Σπάρτη της Λακωνίας, το έργο πάνω στις ράγες. Χρειάζεται πολύς χρόνος ακόμη. Εμείς δεν λέμε ότι φτιάξαμε το μουσείο. Έγινε όμως σωστά η αρχή. Υπάρχει προμελέτη και προχωράμε σταδιακά. Και εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι να πετύχουμε το στόχο, την ολοκλήρωση της μελέτης για να γίνει και το κτίριο του μουσείου, γιατί είναι απαράδεκτο η πόλη της Σπάρτης, που ήταν ένας εκ των δύο πόλων στην αρχαιότητα, να μην μπορεί να εκθέσει τον πολιτισμό της και οι αρχαιότητες να είναι στεγραγμένες στα υπόγεια. Έγινε ένα βήμα σε συνεργασία και με την εφορία αρχαιοτήτων στη Λακωνία και συνεχίζουμε την προσπάθεια. Περιμένουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά από το Υπουργείο και στη συνέχεια θα γίνει ο διαγωνισμός ή τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για το μουσείο, όπου προβλέπει τρία βραβεία. Και το πρώτο βραβείο που θα αξιολογηθεί από την αρμόδια επιτροπή θα είναι αυτό που θα βραβευτεί και θα του ανατεθεί και η μελέτη. Επιταχύνονται οι διαδικασίες για τη δημιουργία ενός σύγχρονου αρχαιολογικού μουσείου στη Σπάρτη, αντάξιο της ιστορίας της πόλης. Το νέο μουσείο της Σπάρτης θα αποτελέσει ένα από τα μεγαλύτερα μουσεία της Πελοποννήσου και τον οδηγό ενσωμάτωσης των ευρημάτων στη νέα κατασκευή, ώστε να διασυνδέσει τη μαρτυρία ενός ζωντανού μουσιακού χώρου με τη μαρτυρία μιας ιδιαίτερα σημαντικής ιστορικά περιοχής για την εξέλιξη της αρχαίας Ελλάδας. Πολύ γρήγορα θα εξασφαλίσουμε την υλοποίηση της μεγάλης οφειλής που έχει η σύγχρονη ελληνική πολιτεία απέναντι στη μεγάλη πόλη της αρχαίας Ελλάδας, την Σπάρτη, τόνισε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Στατούλης κατά την παρουσίαση της μουσιολογικής προμελέτης. Με δεδομένη πλέον τη μουσιολογική προμελέτη, μέσα στο επόμενο διάστημα θα προχωρήσει ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για τη δημιουργία του νέου αρχαιολογικού μουσείου στη Σπάρτη, το οποίο θα πρέπει να λειτουργήσει με το θεσμικό πλαίσιο του νέου αρχαιολογικού μουσείου της Ακρόπολης. Για τη Σπάρτη σημαίνει πάρα πολλά. Σημαίνει ότι θα αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα, γιατί εμείς το μουσείο το βλέπουμε ως ένα ανοιχτό μουσείο. Θέλουμε ένα μουσείο ανθρωποκεντρικό που θα αφηγείται την ιστορία της Σπάρτης. Δημιουργούμε το αφήγημα και αυτό θα συμβάλλει και στην πολιτιστική ανάπτυξη και στο πολιτιστικό προϊόν της πόλης της Σπάρτης και όχι μόνο, γιατί η ιστορία της Σπάρτης δεν αφορά μόνο τη Σπάρτη, αφορά όλο τον πολιτισμένο κόσμο, αλλά θα στηρίξει και την τοπική οικονομία. Μαζί λοιπόν με το μουσείο επιβάλλεται να γίνουν έργα υποδομής, επιβάλλεται να αλλάξει όλη η μορφή και η εικόνα της Σπάρτης, γιατί η Σπάρτη, ο Ευρώτας, η ωραία Ελένη, ο Μενέλαος και ο Μυστράς είναι πραγματικά στοιχεία πολύ σημαντικά, αποτελούν ένα δυνατό brand name για όλους εμάς.